Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Κουτσούβα, καλώς ήρθατε στη Λάρισα. Κύριε εκπρόσωποι των φορέων, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Είμαι Μαρία Μπούσιου από την Επιτροπή Πλημμυροπαθών του Συνοικισμού Κουλουρίου Λάρισας. Είμαστε ξανά εδώ με τα προβλήματά μας άλυτα μετά από 8 μήνες. Βέβαια, έχουμε χορτάσει θα. Θα σας αποζημιώσουμε, θα σας παρέχουμε σπίτια, θα σας φτιάξουμε τα χωράφια, θα. Και μέχρι τώρα ουσία καμία. Έχουμε πληρώσει την ανυπαρξία και την αδιαφορία της πολιτείας. Μας πλημμύρισαν σε ένα βράδυ, το ξέρετε. Και εδώ όλοι υποφέρουμε. Χάσαμε το βιός μας, τις περιουσίες μας, τα υπάρχοντά μας. Από νοικοκυρέοι γίναμε επέτες. Στο συνοικισμό μας, οι δρόμοι είναι όπως ήταν. Και χειρότεροι, μην σας πω. Τα 25 γκρεμισμένα σπίτια να είναι όπως ήταν ακόμη με τα μπάζα αμάζευτα, να μην ξέρουμε τι θα γίνει, ακόμη και τώρα, με τα κουνούπια, τα φίδια, τα τροκτικά να καραδοκούν και τη δυσοδεία με υψηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Από οικονομικής πλευράς μας είπαν 5.000 μέχρι 10.000 εξαγγελία πρωθυπουργού στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους για τον εξοπλισμό που χάσαμε. Χώρια ελά για τις καλλιέργειες. Και ακόμη περιμένουμε και θα δούμε και περιμένουμε και περιμένουμε. Και μέχρι πότε θα ανοιχτούμε την κοροϊδία που δεχόμαστε. Το είδαμε αυτό εξάλλου και στις πιστώσεις του πετρελαίου εχθές. Απίστευτα ποσά, έτσι. Τελείως γελία. Ούτε και καραμέλες δεν φτάνουν. Και αυτή τη στιγμή η γεωργία και οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση, γιατί τα περισσότερα χωράφια σε όλη την περιοχή είναι αδύνατο να καλλιεργηθούν λόγω των φερτών υλικών και τον όγκο των νερού που κρατήσανε. Και φυσικά, ούτε οι κτηνοτρόφοι έχουν να ταΐσουν όσα ζώα τους απέμειναν. Γιατί δεν θα καλλιεργήσουν οι αγρότες και όσα είχαν αποθηκευμένα και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι καταστράφηκαν από τα νερά. Όλα είναι ένας ατέρμονος κύκλος. Και φυσικά οι λογαριασμοί, οι υποχρεώσεις τρέχουν, χωρίς να γνωρίζουμε πώς θα τα επεξέλθουμε. Που ναι, μεν αφενός δόθηκαν αποζημιώσεις, αφετέρου δε έπαινε χρέες και ακόμη και καθόλου, ούτε καν η πρώτη αρρωγή σε πολλούς ανθρώπους. Και όλοι οι άνθρωποι να σε κοιτάνε με ένα παράπονο. Με μία πικρία στο βλέμμα, με απλανή βλέμματα, με σκαμμένα πρόσωπα, από την αδιαφορία, από την αμέλεια των επευθύνων. Και όλα αυτά οδηγούν σε συνέπειες στη σωματική και στη ψυχική μας υγεία. Και πληρώσαμε ένα σωρό λεφτά στους Ολλανδούς για να μας πούνε τι, αυτά που θέλει και ο καθένας αγρότης από εμάς. Τι πρέπει να γίνει, εκβάθυνση των ποταμών, καθαρισμός των αρδευτικών καναλιών, και φράγματα με σωστούς υπολογισμούς και προδιαγραφές και σωστές προδιαγραφές και υποστήλωση των αναχωμάτων. Και πρέπει, λέει, να σταματήσουμε την καλλιέργεια του Βαπακιού, γιατί θα έχουμε συνέπειες, που μάλλον έχουν σκοπό να καταστρέψουν τον κάμπο, και ο κάμπος αυτός έχει ταΐσει γενιές και γενιές που πρέπει να συνεχίσει. Και τώρα, που προχτές πήγα στα χωράφια μας και τρόμαξα από την εγκατάλειψη, από τα φερτά υλικά, τα χορτάρια, τα άσπαρτα χωράφια, τα ξερά δέντρα με τις καρυδιές, τις φυστικές, τις μυγδαλιές που έχουν 2 εβδομάδες να καίμε χόρτα, αναβατιές, τα φερτά υλικά από τα αρδευτικά κανάλια και τα χωράφια, και να σκάνε τα γκαζάκια και τα γυαλιά και να μην ξέρουμε τι γίνεται. Και που λένε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή που πλημμυρίσαμε. Τα ρίχνουμε όλα τώρα στην κλιματική αλλαγή. Και εγώ θα σας πω ότι θα συμφωνούσα μαζί τους αν είχαν γίνει όλα τα απαραίτητα έργα. Και πλημμυρίζαμε τότε, ναι, θα λέγαμε για κλιματική αλλαγή. Ξέρετε όμως τι έλεγε η γιαγιά μου. Μαρία μου έλεγε, αυτή η ζέστη που βιώνουμε δεν θα μας βγει σε καλό. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί μου. Αλλά να το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν. Που ο ποταμός σε σημεία είναι τόσο ρηχός που περνάμε με τα πόδια ή το αυτοκίνητο στον απέναντι οικισμό. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει να το δει. Που δεν έχει γίνει ένα σωστό έργο εδώ και 40 χρόνια. Αγαπητοί μου, χαίρομαι που βλέπω όλους τους πλημμυροπαθείς εδώ απόψε. Και από τη Λάρισα και από το Βόλιο. Και γνωστά και άγνωστα πρόσωπα που δώσαμε τόσους αγώνες, που στηριχθήκαμε ο ένας με τον άλλον, που ακούσαμε τον πόνο του καθενός. Και αυτό δείχνει την ενότητά μας. Και πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, για να μην ξεχαστούμε, όπως δεν ξεχάσουμε τους συσμπόπληκτους και τα τέλη μας. Καθώς θα μπορούσε να ήταν ο καθένας μας εκείνο το μοιραίο βράδυ στο τρένο. Και δεν πρέπει να ξεχαστούμε, γιατί αυτό που εξακολουθούμε και περνάμε, ευχόμαστε να μην το ζήσει κανένας άλλος. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι για αυτή τη γη, για αυτά τα χωράφια που οι πρόγονοι μας χύσανε το αίμα τους. Για να τα έχουμε εμείς σήμερα δικά μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, τα σωματεία, τους φορείς, καθώς και τους πολίτες όλης της χώρας, τόσο για την υλική όσο και για την ηθική υποστήριξη που έδειξαν προς όλους τους πλημμυροπαθείς, με τη συνεχή αλληλεγγύη τους, με ένα καλό λόγο που είπαν, που δεν ξεχώρισαν κανέναν απολύτως.
που όπως πράξαμε όλους αυτούς τους 8 μήνες με το συνεχή αγώνα, έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα. Στον ίδιο δρόμο, ενωμένοι με τους εργαζόμενους, τους βιοπαλιστές αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, με μεγαλύτερη ορμή, όλοι μαζί, κόντρα σε όλους όσους βάζουν τα συμφέροντά τους πρώτα και σκοπεύουν να μας κάνουν πέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά τον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.